άνοιξε τις αυλές του το 12ο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ Νέας Υόρκης με την ταινία 1968 του γνωστού κινηματογραφιστή Τάσου Μπουλμέτη στις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Μανχάταν. Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γεώργιος Φλωρεντής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δ. Κωνσταντίνος Κούτρας, η Πρόξενος της Ελλάδας Λάνα Ζοχιού και άλλοι. Νέα διευθύντρια του φεστιβάλ είναι η ηθοποιός Μαρία Τζοπανάκη. Με την υποστήριξη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνοαμερικανικού Ιδρύματος Πολιτισμού, παρουσιάστηκαν 25 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών. Είναι πολύ σημαντικό οι πολύ ταλαντούχοι κινηματογραφιστές μας να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν ταινίες. Το κοινό εδώ, όπως και στην Ελλάδα, μπορεί να τους στηρίξει πολύ δυνατά. Είμαι ευγνώμων για αυτούς που έστησαν όλα αυτά τα χρόνια το φεστιβάλ και η δική μου υποχρέωση είναι να το συνεχίσω και να βοηθήσω στην ανάπτυξή του. The combination of new chamber director, new film festival director, we were able to rethink how we presented the film festival these last 12 years. Γενικά οι παραγωγές και ο ελληνικός κινηματογράφος είναι προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού προς τα έξω. Οπότε είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να σταθεί δίπλα στην καινούργια άνοιξη, στην άνοιξη του ελληνικού κινηματογράφου. Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί το φεστιβάλ τρέχει με φρέσκο αίμα και είμαι σίγουρος ότι σε πολύ σύντομα θα είναι ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Δέχτηκα μία πρόσκληση από την μπασκετική ΑΕΚ, από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος με αφορμή την 50η επέτειο της μεγάλης εκείνης νίκης που έκανε η ΑΕΚ το 1968, μου ζήτησε να κάνουμε μία ταινία. Φτιάξαμε μία ταινία, ας την πω, υβριδική, η οποία ανήκει στο είδος που ονομάζεται docu-fiction, που είναι και ντοκιμαντέρ αλλά και μυθοπλασία μαζί. Όποιος ξέρει τις ταινίες μου μπορεί να φανταστεί ότι είναι ένα success story που στα κεφάλια μας και όχι στην πραγματικότητά μας. Είναι η σχέση ενός ζευγαριού που αποτυγχάνει και όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που έχει ήδη αρχίσει η κρίση και έχει και προκαλέσει και τα πρώτα της θύματα. Είναι μια ταινία που ξεκίνησε το χειμώνα του 2015 στο νησί της Λέσβου κατά τη διάρκεια των εισρώων της προσφυγικής κρίσης. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας και χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία και μας το προσφέρει το Greek Film Festival. Κατά την τελετή λήξη, στο φεστιβάλ τίμησε τον Γιώργο Κιμούλη για τη συνεισφορά του στο Ελληνικό Θέατρο και τον Κινηματογράφο, ενώ φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκαν βραβεία, αναδεικνύοντας ως την καλύτερη ταινία μικρού μήκους τον ντοκιμαντέρ «Μάνα μου καπνοφύτησα» του Στάθη Γαλάζουλα, ενώ ως καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους το «Success Story» του Νίκου Περάκη.